με αποστολές στην Κορέα συμμετέχουν στους παγκόσμιους παιδικούς αγώνες ομάδες από πόλεις της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. 100 περίπου παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών από Πάτρα, Σπάρτη, Ανατολική Μάνη, Σάμο, Ευρώτα αλλά και φυσικά την Αθήνα έφτασαν στο αεροδρόμιο της Σεούλ για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία συμμετέχοντας στην μεγαλύτερη αθλητική οργάνωση στον κόσμο. Εδώ λοιπόν βρίσκονται 1500 παιδιά από όλο τον κόσμο. Τα δικά μας παιδιά συναναστρέφονται αυτά τα παιδιά και κάνουν φιλίες. Βλέπουν την κουλτούρα, βλέπετε εδώ μουσική παραδοσιακή της περιοχής. Γεύονται τα φαγητά μιας χώρας που είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα. Βλέπουν τι σημαίνει διαφορετική θρησκεία, τι σημαίνει διαφορετικότητα. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες στίβου, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, κολύμβησης, ταϊκβοντό, τένις και βόλεϊ. Ενώ κατάφεραν να διακριθούν και να ανέβουν ακόμη και στο βάθρο. Αυτά είναι παιδιά της Κορέας. Και κάποια από αυτά τα παιδιά τα κέρδισαν τα δικά μας παιδιά. Το λέω με περηφάνεια. Το λέω με περηφάνεια πραγματικά. Γιατί αξίζουμε πολλά. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι αξίζουμε πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε κατανοήσει και από ό,τι θέλουμε να πιστεύουμε. Και αξίζουν πολύ περισσότερα τα παιδιά μας. Το ταξίδι αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία για τα παιδιά που έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες φιλίες, να ανταλλάξουν δώρα και φυσικά να συμμετέχουν σε μια ιδιαίτερη αθλητική διοργάνωση.